ένα ακόμα ταξίδι μας ξεκινάει. Ένα ταξίδι στις γεύσεις. 15 λεπτά ακριβώς από το κέντρο της Καβάλας φτάνουμε στην Ελευθερούπολη. Η Ελευθερούπολη είναι κωμόπολη του Δήμου Παγκαίου, στο νομό Καβάλας. Είναι χτισμένη στο βόρειο σημείο της κοιλάδος του Μαρμαρά. Βρίσκεται 16 χιλιόμετρα δυτικά της Καβάλας και έχει πληθυσμό περίπου 5.000 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Εκεί συναντήσαμε τον κύριο Θανάση. Ψωνίσαμε φρέσκες γαρίδες και μας υποδέχτηκε στο μαγαζί του για να κάνουμε ένα υπέροχο φαγητό. Λοιπόν, γαρίδο μακαρονάδα. Έχουμε φρέσκες γαρίδες, φρέσκα ψάρια, πήγαμε, ψωνίσαμε. Και τι χρειαζόμαστε για να κάνουμε την γαρίδο μακαρονάδα? Αυτό από το κεφτές έκανε θράψη. Μας άρεσε πάρα πολύ. Τώρα πάμε στο, πάμε στο επόμενο βήμα. Για να δούμε τι έχεις να μας δείξεις. Θα ξεκινάμε με γαριδούλα. Βεβαίως. Τα μακαρόνια μας είναι λαζανάκι πάντοτε, γιατί ωραία, ρουφάει πιο πολύ μέσα την οστινιά. Έχουμε τη σάλτσα ντομάτας, την οποία ο καθένας μπορεί να τη φτιάξει όπως θέλει και όπως του έρχεται, απλά να είναι ντομάτα. Μια κλασική σάλτσα ντομάτας λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε τα δικά μας μυρωδικά, ό,τι θέλουμε και όπως θέλει καθένας. Το μπακάρι, την τάφνικο, ότι καθένας οτιδήποτε μπορεί να βάλει. Ωραία. Το κεφαλοτήρι, τη ρίγανη, το πιπέρι, το αλάτι, το σκορδάκι, το μαϊντανό, πράσινη κόκκινη πιπεριά, το λαδάκι και λίγο κρασάκι ξηρό. Ωραία. Λοιπόν, τηγανάκι. Βάζουμε τα μακαρόνια. Βράζουμε. Ωραία. Βράζουμε τα μακαρόνια. Εκείνα είναι που θέλουν πιο πολύ τον χρόνο για να γίνει η γαρίδα μακαρονάδα. Έχουμε την γαριδούλα. Η γαρίδα είτε τη βάζουμε ολόκληρη. Ωραία. Είτε την καθαρίζουμε. Εάν θέλουμε. Ποιο είναι το καλύτερο για να έχει τη γεύση, ολόκληρη ή τέτοια καθαρισμένη? Το ίδιο πράγμα. Το κεφάλι να μην φύγει. Το κεφάλι που δίνει τη γεύση. Το υπόλοιπο δεν μας πειράζει. Ωραία, καθαρίζουμε ίσα ίσα δηλαδή την ουρίτσα και την. Και όλο τον κορμό τη, το σώμα τη γαρίδα. Ωραία, γιατί όταν πάμε να φάμε την γαρίδα μακαρονάδα, δεν βάζουμε τα χέρια μέσα στα μακαρόνια, ε. Να σου πω και κάτι, άμα δεν βάζει και λίγο χέρι. Άμα δεν βάζει χέρι, ναι. Και εμένα έτσι μου αρέσει να βάζει και λίγο χέρι. Ωραία. Καθαρίζουμε την γαρίδα. Καθαρίζουμε τις γαρίδες και από εκεί και πέρα. Τσιγαρίζουμε την γαρίδα. Σαφώς θα τσιγαρίζουμε. Πρώτα θα βάλουμε τα. Τις έχουμε καθαρίσει, καθαρισμένα. Ωραία. Κόβουμε λίγο το σκορδάκι μας. Πόσο σκόρδο βάζεις? Ένα, μισή σκελίδα. Μισή σκελίδα σκόρδο. Ωραίο είναι το σκόρδο. Μου αρέσει πάρα πολύ το σκόρδο στο φαγητό. Εκουβάζουμε πιο πολύ γιατί όντως δίνει μια ιδιαίτερη γεύση. Δεν έχει. Ιδιαίτερη γεύση και δεν βλέπω να χρησιμοποιείς και πάρα πολλά μπαχαρικά. Δηλαδή ουσιαστικά η γεύση της γαρίδας, τη σάλτσα όπως την κάνεις και ό,τι βάλεις μέσα στη σάλτσα και όλα την γεύση τους έτσι όμορφα και ωραία. Και την πιπεριά. Ωραία. Καυτερή, άμα θέλουμε βάζουμε και λίγο καυτερή να είναι πιο έτσι spicy. Όχι, γιατί στην μακαρονάδα, στην γαρίδα το σαχανάκι, ναι, που απλά θα κάνεις τα ίδια υλικά χωρίς να βάλεις τα μακαρόνια, εκεί πόσο θα θέλεις και καυτερό. Στην γαρίδα μακαρονάδα, όχι τόσο πολύ.
Εντάξει, γούστο. Αυτό είπα είναι περιορέξιο. Τώρα πρέπει να γίνει άλλο κάτω λίγο καυτερό. Στην ουσία η σάλτσα θα γίνει καυτερή, δεν θα γίνει κάτι. Ναι, ναι. Αλλά συνήθω επειδή την τρώμε την παιδιά. Το κάνουμε λίγο πιο ουδέτερο για να μην δυσκολεύουμε τις μικρότερες ηλικίες, σωστά. Λοιπόν, τα ρίξαμε αυτά εδώ πέρα. Ρίχνουμε μέσα, ωραία. Πιπεράκι. Ρίχνουμε το πιπεράκι μας. Ρίχνουμε την ριγανή. Μια πρέζα τώρα θα τα ρίξουμε. Ρίχνουμε αλατάκι. Το αλατάκι μας. Ωραία. Ελαιόλαδο. Μια χαρά. Ρίχνουμε τις γαριγούλες μας. Mm-hmm. Αυτά τώρα θα τα σουτάρουμε. Αυτό πάμε μέσα λοιπόν στη φωτιά να τα σουτάρουμε για να γίνουν. Να τα σουτάρουμε για να γίνουν. Ωραία, πάμε. Βίνουμε δηλαδή με το κρασάκι του. Ωραία. Η μυρωδιά όταν τσιγαρίζουμε το σκόρδο, την πιπεριά και τις γαρίδες είναι αξεπέραστη πραγματικά. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Γρήγορο φαγητό, αρκετά γρήγορο. Αρκετά γρήγορο, η καθυστέρηση είναι μόνο τα μακαρονάκια. Μόνο τα μακαρονάκια. Και αυτά εντάξει, ένα δεκάλεπτο. Υπάρχουν οι βραστήρες, μακαρονάκια, αλλά δεν τους. Ναι, ναι, καλύτερα όπως. Ναι, εμένα δεν είναι. Ναι, ναι. Εδώ τώρα θα ρίξουμε τη ντομάτα τη σάλτσα. Ωραία. Τη σάλτσα ντομάτα την έχουμε βράσει πριν, σωστά. Την έχουμε βράσει. Ωραία. Και εφόσον είναι βρασμένοι, δεν θέλουν πολύ χρόνο. Οι γαρίδες μέσα σε. Πολύ κονάδες. Ωραία. Οι γαρίδες μέσα σε 4 λεπτάκια είναι έτοιμες. Ωραία. Για την γαριδομακαρονάδα θα χρειαστούμε φρέσκες γαρίδες, ένα πακέτο λαζάνια, φρέσκια σάλτσα ντομάτας, κεφαλοτήρι, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι, σκόρδο, μαϊντανό, πράσινη και κόκκινη πιπεριά, λάδι και λευκό ξηρό κρασί. Και κάνουμε το στήσιμο, πώς στήνουμε το πιάτο. Ταλιατέλες, λαζανάκια που είπαμε μάλλον, ταλιατέλες, λαζανάκια που φάνε πιο πολύ το. Τη γεύση από τη σάλτσα και τις γαρίδες, Ωραία. Και αυτή είναι η μερίδα μας. Αυτή είναι μια μερίδα. Να το τονίσουμε κιόλας έτσι. Ψαροκατάσταση πάντα είναι μεγάλη. Πάντα ψαροκατάσταση, αφού είμαστε σε κατάσταση. Σε κατάσταση. Γαριδομακαρονάδα, έχασα τα λόγια μου, τόσο ωραία είναι. Ήταν άψογη όπως ήταν και χτε από εδώ και φταίδες, να ξέρεις. Ναι. Ό,τι τρώμε από εδώ είναι πάντα πάρα πολύ ωραίο. Γιατί μιλάς αλήθεια. Αλήθεια το λέω, μου άρεσε πάρα πολύ και κρατιέμαι να μην χαλάσω περισσότερο το πιάτο για να το γράψουμε στην κάμερα. Αλλά μετά θα το χαλάσουμε όλοι μαζί, οπότε περιμένουν τα παιδιά από πίσω. Λοιπόν,
Ψαροκατάσταση Ελευθερούπολη. Ψάρια στην Ελευθερούπολη. Τι μπορούμε να βρούμε? Εφόσον υπάρχει ο συνέδριος μου, ο Αντώνης ο Πουλής, βρίσκουμε ότι ό,τι θέλουμε... Και είναι και φρέσκο. Και φρέσκο και σε καλές τιμές. Ωραία. Αυτό με λέει. Μεζέδες. Ξεκινάμε από γάβρο, σαλδέλα, ράψαλα, κουτσουμούρα, μπακαλιαράκια, βάτο, σκυλάκια, όλα σε φρέσκια μορφή. Πάντα. Ακόμα και τα ράψαλα, να το τονίσουμε αυτό, γιατί μου λένε ακόμα και τα χταπόδια είναι φρέσκα. Όταν δεν βρίσκουμε, δεν έχουμε, αλλά με δεν έχουμε. Ωραία. Δόξα τω Θεώ. Και μεγάλα ψάρια. Μεγάλα ψάρια, οτιδήποτε, απλά το μεγάλο πρέπει να το παραγγείλεις. Να, κάνουμε, να το κάνετε παραγγελία για να είναι εδώ πέρα. Και να δούμε τι θα βρούμε, έτσι, γιατί η θάλασσα δεν ανοίξαμε. Πήγαμε το... και βρίσκουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, ανοιχτά, καθημερινά εκτός. Καθημερινά εκτός της Τετάρτης και της Κυριακής το βράδυ. Ωραία. Κυριακή βράδυ και Τετάρτη είμαστε κλειστά. Και έχω ακούσει ότι γίνονται και έτσι πολύ ωραίες παρέες, βραδιές, ας πούμε τυχαίνει, τραγουδάτε όλοι μαζί, είστε πολύ ζεστό μαζί. Και μαζεύονται παρέες και περνάνε και ωραία. Εμάς από τους χταποδοκευτέδες είχαμε δείξει το δημοκατάλογο, κάθε αμεσότητα, απλότητα, φιλικό περιβάλλον. Αυτό προσπαθούμε να κρατήσουμε. Ωραία. Έτσι έχει γίνει και αυτό προσπαθούμε να το κρατήσουμε. Ωραία. Είπαμε, ο κόσμος πάντοτε μας βοηθάει, τον ευχαριστούμε και εμείς προσπαθούμε συνέχεια να αναβαθμιστούμε σε γεύσεις, σε πιάτα, σε... οτιδήποτε, προσθέσαμε και κάποιους κωδικούς από κρέας. Α, μπορούμε να βρούμε κάποια κρατικά δηλαδή, αν θέλουμε. Κοτόπουλο ολόκληρο ξεμοκαλισμένο στη σχάρα. Ωραία. Κανένα σουβλάκι και καμιά τηγανιά για κάποιους που δεν θέλουν να... Κοτόπουλο σχάρας ξεκοκαλισμένο, τα αγαπημένα μου τώρα λες, τώρα χτύπησες έτσι ευαίσθητη φλέβα. Σε χτύπησες την ευαίσθητη. Είδα ότι λείπει αυτό από την Ελευθερούπολη. Τώρα θα κάνουμε και το. Θα ακολουθήσουμε και στο delivery. Α, ξεκινάς και delivery. Πολύ καλό. Θα ακολουθήσουμε το delivery. Κάποιος που δεν πρόλαβε, δεν έκανε, θα μας παίρνει ένα τηλέφωνο. Να φάει το μεσημέρι, το βράδυ. Μεσημέρι, το βράδυ, όποτε θέλει, να πηγαίνουμε το φαγητό. Στο σπίτι του να φάει είτε κρέας είτε ψάρι. Γιατί δεν βρίσκουμε μόνο ψάρι, βρίσκουμε λίγους κωδικούς όπως είπες από κρέας. Το κρέας είναι ελάχιστο. Μπορώ να πω, ας πούμε, κλειστέ. Σε ψάρι. Δόξα τω Θεώ. Αρκετά. Ό,τι βγάζει θάλασσα. Αυτό είναι το καλύτερο. Ό,τι θα μας φέρνει και ο Αντώνης, έτσι. Και το χειμώνα ετοιμάζει καινούργια πράγματα μέσα. Θα γίνει ακόμα πιο ζεστό το μαγαζί. Ναι, θα το προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε πιο ζεστό, πιο τέτοιο. Πιο κουτουκάκι, έτσι ωραίο. Θα γίνει. Γιατί όπως λέγαμε και πριν, εδώ τρως ποιοτικά, γρήγορα και καλά. Και φθηνά. Βέβαια, όλα είναι σημαντικά. Το φθηνά είναι το. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την καινούρια συνταγή και περιμένουμε και την επόμενη. Ξέρεις, εκεί κάπου στα Χριστούγεννα θα σου ξαναέρθουμε για την επόμενη συνταγή. Στα Χριστούγεννα θα έρθετε και θα κάνουμε άλλες. Για μας όμως, δεν θα τις βγάλουμε στον κόσμο. Εντάξει, δεν εμάς, αλλά θα πρέπει να έρθουν να τις δοκιμάσουν. Ναι, θα έρθετε να τις δοκιμάσετε, θα έρθετε να φάμε αλλά για τον κόσμο. Θα έρθει ο κόσμος να τις δοκιμάσει. Λοιπόν, ψαροκατάσταση στην Ελευθερούπολη. Δεν μπορούμε να μην έρθουμε σε αυτό το μαγαζί, αν έρθουμε Ελευθερούπολη εννοείται. Να έρθετε και εσείς να δοκιμάσετε τα φαγητά. Τα θαλασσινά και όλα που έχει εδώ το μαγαζί. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά. Καλό χειμώνα. Και αφού απολαύσαμε το υπέροχο φαγητό αλλά και την παρέα του κυρίου Θανάση, ξεκινήσαμε για τον Ακροπόταμο. Ο Ακροπόταμος αποτελεί οικισμό του νομού Καβάλας. Απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Καβάλας και σύμφωνα με την τελευταία απογραφή έχει μόνιμο πληθυσμό μόλις 700 κατοίκους. Ο οικισμός ανήκει στα όρια της δικαιοδοσίας του Δήμου Παγκαίου.
10 με 15 λεπτά διαδρομή και φτάσαμε από την Ελευθερούπολη εδώ στον Ακροπόταμο. Εδώ λοιπόν και θα δοκιμάσουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, κάτι που είναι από αλλού και ήρθαμε στην ταβέρνα που λέγεται Αλλού, που πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερη και αυτή η ταβέρνα. Ο κύριος Μιχάλης, γεια σας κύριε Μιχάλη. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Ο ιδιοκτήτης. Ο υπεύθυνος εδώ. Εστιατόριο, έτσι. Πολυχώρο το έλεγα. Πολυχώρο, ναι. Πολυχώρο. Ένα πολύ ωραίο μαγαζί, ιδιαίτερο μαγαζί και καινούριο μαγαζί. Σχετικά καινούριο. Ναι. Πολύ ωραία. Ανακαινισμένο στην ουσία. Ανακαινισμένο. Εδώ και 2 μήνες περίπου. Ναι. Ωραία. Θα μαγειρέψουμε, θα φάμε και θα κάτσουμε να πιούμε, να φάμε και να τα πούμε. Έτσι. Ωραία. Πάμε. Η μαγείρισα, η Σάρα μας. Γεια σου Σάρα, ο Πέτρος. Χάρηκα. Θα μας κάνεις κάτι ιδιαίτερο, ε. Ναι, κάτι πολύ παραδοσιακό. Παραδοσιακό. Ναι, που ήρθε από τη Μικρά Ασία, από την Παπαδοκία. Mm-hmm. Το φέρανε οι γιαγιάδες μας, ωραία. Μικρό παιδί θυμάμαι να το μαγειρεύουνε. Mm-hmm. Ονομάζεται χαμούρ κοφτέ. Χαμούρ κοφτέ. Ναι. Που σημαίνει. Που ήρθε από την Τουρκία, έχει τουρκική ονομασία. Ναι. Το χαμούρ είναι το αλεύρι. Το αλεύρι. Το ζυμάρι. Ναι. Που σημαίνει αλευρένιος σκεφτές. Αλευρένιος σκεφτές. Mm-hmm. Πολύ μου αρέσει είναι έτσι σαν ιδέα. Είναι ωραίο και είναι πολύ πικάντικο, δηλαδή για το χειμώνα, γιατί παίρνει έντονο το καυτερό μέσα. Ωραία. Είναι και ζεστό. Και το ενισχύει, αν δεν ισχύει. Και δεν είναι με το κλίμα έτσι εδώ πέρα τη ημέρα στο χωριό, πολύ, κρύο, τέτοιο, ωραία. Σιγά σιγά και με την εποχή. Mm-hmm. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να. Να το μαγειρεύουμε και να το μάθει και ο κόσμος, να ξέρει να το κάνει αυτός. Ναι. Πάμε στην κουζίνα. Ωραία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε καταρχήν στο μικρό αλλά πολύ φιλόξενο χωριό μας. Και πολύ όμορφο. Και πολύ όμορφο. Και φιλόξενο το λέω, γιατί γνωρίσαμε έτσι πολύ κόσμο κατευθείαν μόλις ήρθαμε και είναι θετικοί άνθρωποι όλοι. Ναι, αγκαλιές έχουμε και στην κουζίνα του Αλλού. Πολύ ωραία. Ακόμα καλύτερα. Ναι, σήμερα είπαμε θα μαγειρέψουμε αυτό το φαγητό το παραδοσιακό. Το, ναι, πολιτικό. Ναι. Όχι, μικρασιάτικο. Μικρασιάτικο. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να μου εξηγήσεις καταρχήν πώς θα κάνουμε πρώτα αυτό. Αυτό είναι το, το μείγμα αυτό με το αλεύρι που κάνουμε, που ουσιαστικά μπαίνει μέσα στο φαγητό. Ναι. Ωραία. Πώς το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, αυτό γίνεται με αλεύρι, mm-hmm. το κομμένο το πλιγουράκι, λιώσεις κορκότο όπως το λένε. Ωραία. Αλατάκι, αυτά. Δηλαδή τα ζυμώνουμε ουσιαστικά όλα μαζί αυτά όλα εκεί. Όλα μαζί, ναι. Αυτό ωραία. Θέλει για να γίνει το μείγμα μας. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Βάζουμε λίγο νεράκι. Ωραία. Φροντίζουμε να είναι λίγο πλιερό. Όσο αντέχει το δάχτυλό μας μέσα στο νερό, εκεί πρέπει να είναι. Ωραία. Το πλιγούρι. Mm-hmm. Και πολύ υγιεινό φαγητό αυτό. Δηλαδή έχει το πλιγούρι μέσα, σούπα. Το κόκκινο το πιπεράκι, το κρεμμυδάκι. Ωραία, τώρα κάνουμε δηλαδή το ζυμάρι, για να κάνουμε αυτό. Ναι. Ας πούμε τα. Τον κεφτέ από το αλεύρι, ναι. Ονομάζουν, ναι. Μ' αρέσει, είναι ένα φαγητό που δεν το έχω ξαναδεί. Ποτέ, δεν το έχω έτσι ακούσει και ποτέ. Πιστεύω όταν το πάτε θα σας αρέσει πιο πολύ. Ναι, γιατί μου αρέσουν όλα τα υλικά έχω να σου πω. Δηλαδή το πλιγούρι που έχει μέσα, ότι είναι σούπα. Που δίνει έντονα τη γεύση του. Και ειδικά. Mm-hmm. Και το κρεμμυδάκι, το δείτε ότι. Και το κρεμμύδι, ναι. Όταν θα. Και για πρωινό το χειμώνα είναι. Για πρωινό. Σοταριστεί έντονα, θα είναι ένα, σας λέω. Εντάξει. Από πολλούς που έχω ακούσει εδώ, mm-hmm. κατοικούς, το ξέρουμε από παιδιά. Ναι. Και όταν η μητέρα μας μαγείρευε αυτό το φαγητό, mm-hmm. Πάντα γινόταν σε μεγάλη κατσαρόλα και μπαίναμε, βγαίναμε και τρώγαμε μόνοι. Και είναι και ωραίο. Νομίζω ότι λέει πολλά. Και είναι και ωραίο που είναι και καυτερό, έχει και την καυτερή μπεριά, την τζούσκα όπως τη λένε αλλιώς. Την τζούσκα που mm-hmm. και μετά ο καθένας το ενισχύει. Είπαμε αν θέλει να περισσότερο. Αν το θέλει παραπάνω. Ναι, να τον πω. Ωραία, αυτό πρέπει να το κάνουμε τώρα ουσιαστικά μια σφιχτή ζύμη πρέπει να γίνει. Ούτε πολύ σφιχτή, mm-hmm. αλλά ούτε και. Ούτε και πολύ μαλακή. Αλλά, ωραία. Ναι. Ωραία. Τόση όση να μπορεί να. Ωραία. Είναι το κουρκουμπινάκι αυτό. Ναι. Πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν. Αφού φτάσει το ζυμάρι εκεί πρέπει να φτάσει. Σε αυτή τη φάση όπως είναι. Να το.
Έτοιμο το κεφτεδάκι. Απλό, απλά λίγο χρονοβόρο, ας πούμε. Χρονοβόρο. Κάτσε να δοκιμάσω κι εγώ ένα. Ναι, γιατί όχι. Φέρετε. Λίγο για να μην κολλάει. Λοιπόν. Το κάνω λίγο μεγάλο, νομίζω. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό είναι. Πρέπει να το μικρύνει. Πώς το θέλει ο καθένας. Πρέπει να βρω το μέγεθος. Όμως είναι, ναι. Λοιπόν, εγώ λέω. Και αφού φτιάξουμε αρκετά, mm-hmm. τα κουνάμε ελαφρώ στο αλεύρι για να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Ναι. Και να σου πω τι λέω. Λέω ότι μέχρι να κάνουμε εμείς όλα αυτά, mm-hmm. να δούμε την κάρτα με τα υλικά, το τι χρειαζόμαστε για να κάνουμε αυτό το υπέροχο φαγητό. Ωραία. Και επιστρέφουμε εδώ. Ωραία. Πολύ καλό. Για το χαμούρ και φτέ θα χρειαστούμε αλεύρι, πληγούρι, αλάτι και νερό. Για το τηγάνι, ελαιόλαδο, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, νερό, κόκκινο πιπέρι, αλάτι και πληγούρι. Ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι, το ρίχνουμε. Δυνατή φωτιά. Μπορούμε να πούμε τα υλικά. Να πούμε τα υλικά. Τι υλικά χρειαζόμαστε. Για το χαμούρ και φτέ. Λοιπόν, λάδι, ελαιόλαδο, ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι. Τώρα, αναλογίες δεν μπορώ να σας πω, γιατί είναι ανάλογα... Με την ποσότητα που θέλουμε, ναι, να κάνουμε. Λέμε ποσότητα. Ένα μικρό κρεμμύδι για μια... Η συγκεκριμένη κατσαρόλα πήρε δύο κρεμμύδια σε κυβάλια. Ωραία. Το σοτάρουμε πάρα πολύ καλά το κρεμμύδι. Βάζουμε μετά το νεράκι μας. Μέσα στο νερό θα προσθέσουμε κόκκινο πιπέρι. Έχουμε κόκκινο πιπέρι. Ναι, για ωραία. Να δώσει το χρώμα. Ωραία. Χρώμα και μυρωδιά. Ναι, τις τσούσκες τις πιπεριές μας. Και το αλάτι φυσικά θα βάλουμε. Ωραία. Ρίχνουμε και λίγο πληγουράκι mm-hmm. για να δώσει περισσότερη γεύση. Και εφόσον βράσει το νερό, βάζουμε το κεφτεδάκι μας. Πόση ώρα... Την πατάτα, mm-hmm. την πατάτα που είναι στο ρεντέ έχουμε... για να κάνει χυλωμένο το ζουμάκι. Α, χυλώνει ζουμί. Έχουμε ναι, πατάτα ναι. τριμμένη στο ρεντέ, ναι, έτσι ναι. πολύ πολύ ψηλά ναι. τριμμένη, η οποία είναι η χρήση της γι' αυτό. Ναι, ναι. Για να το χυλώσει. Για να χυλώσει το παλιότερα, για να είναι ειλικρινής, ρίχνανε μέσα μια-δυο πατάτες ολόκληρες. Ωραία. Και μετά τις βγάζαμε εφόσον τη μαλάχωνα και τις πατούσαμε. Το εξυγχρονίσαμε. Ναι. Το εξυγχρονίσαμε. Καλό είναι η κουζίνα να εξελίσσεται, αλλά να, η βάση της να μένει εκεί ναι, που ξεκίνησε. Ναι, ναι, ναι. Όπως αυτό που λέγαμε για το μαγαζί μέσα. Ένα μαγαζί που δεν είναι το κλασικό με το καινούριο και μας άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή έτσι οι παλιές φωτογραφίες που βλέπαμε στο το κολάζ εκείνο στον τοίχο το υπέροχο με τα ωραία τραπέζια, τα πιο καινούρια. Είναι έτσι. Το κλίμα έτσι είναι πολύ ωραίο. Όσοι έρχονται μένουν ικανοποιημένοι. Ζεστός χώρος με ζεστό φαγητό. Έτσι, έτσι. Και ζεστούς ανθρώπους. Γι' αυτό διαλέξατε πάνω απ' όλα. Ωραία. Και πιστεύω αυτή είναι η επιτυχία. Η επιτυχία του, του μαγαζιού και του κάθε μαγαζιού. Σε κάθε μαγαζί. Mm-hmm. Σε κάθε μαγαζί. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Είναι τώρα στη φάση που θα πέσει το νεράκι μέσα. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, ανακεφαλαιώνω. Τσιγαρίσαμε το κρεμμύδι. Ρίχνουμε το βραστό νερό μέσα στο τσιγαρισμένο κρεμμύδι όταν είναι έτοιμο. Mm. Ωραία. Ρίχνουμε το βραστό νερό το μέσα. Το βραστό το νερό το ρίχνουμε γιατί μπορεί να μπει και... Αλλά για να... να γίνει πιο γρήγορα το φαγητό. Να μην σταματήσουμε τη διαδικασία, δηλαδή μην το βάλουμε το κρύο και περιμένουμε να ξαναβράσει. Τώρα προσθέτουμε το κόκκινο το πιπέρι. Ωραία. Μπαπ, κατευθείαν χρώμα, Ναι, κατευθείαν. Ωραία. Να μείνει όμως αυτό. Ναι. Το αλατάκι, το αλατάκι του. Τέλεια. Α, έτσι ολόκληρες. Έτσι ολόκληρες. Τέλεια. Και αν θέλουμε πιο έντονο να είναι το καυτερό, ναι. τις χαράζουμε λίγο. Να φύγει το δεύτερο μέσα από την παιδιά. Μας. Το πληγούρι, ωραία. Την πατάτα την τριμμένη. Σε βοηθάω, εγώ μαζεύω. Σε ευχαριστώ. Σε έρχομαι. Εδώ έρχομαι άνετα. Και όπως βλέπετε μας βοήθησε το ζεστό νερό, γιατί είναι ήδη έτοιμο, βράζει. Ωραία. Να προσθέσουμε και να βάλουμε μέσα
Τα κεφτεδάκια. Να τα και τα κεφτεδάκια. Να. Τέλεια. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ γρήγορο. Αυτό είναι, το... Η διαδικασία δηλαδή και η δυσκολία θα έλεγα είναι μέχρι να φτιαχτούν τα κεφτεδάκια, τα λευρέ. Εντάξει, πρέπει να έχει και λίγο διαδικασία το φαγητό. Δηλαδή, αν κάτσει λίγο στην κουζίνα. Ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα. Όλα είναι πολύ εύκολα μετά. Και γρήγορα, ναι. Και πόση ώρα βράσιμο θέλει αυτό? Γύρω στη μία ώρα, γιατί έχει μέσα το πληγουράκι. Α, οπότε θέλει μία ώρα για να γίνει. Ναι, ναι, σε χαμηλή φωτιά, δηλαδή, σιγά-σιγά. Αν κάποια κυρία αποφασίσει να το κάνει για πρώτη φορά, το συνιστώ φυσικά, θα πάρει να δοκιμάσει ένα κεφτεδάκι. Ένα κεφτεδάκι να δούμε αν είναι έτοιμο. Ναι, θα το κόψει στη μέση. Αν δει ότι το πληγούρι έχει μαλακώσει, σημαίνει ότι έγινε. Ότι είναι έτοιμο. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Περιμένουμε οπότε. Περιμένουμε. Κλείνουμε το καπάκι. Χαμηλώνουμε ελαφρώς τη φωτιά. Και περιμένουμε. Τέλεια. Αλήθεια ότι είναι υπέροχο. Πάρα πολύ ωραίο. Σε πιστεύω, ωραίο. Απλό και ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και θα ρίξω και λίγο παραπάνω κούκκοβο. Ναι. Και σε αυτή την εκπομπή, να ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ, εκτός ότι τρώμε πάρα πολύ καλά. Μου αρέσει επίσης που μαζευόμαστε πάντα έτσι καλή παρέα. Γνωρίζουμε κόσμο. Παρέα. Ναι. Και πάμε έτσι σε πάρα πολύ ωραία μαγαζιά. Επίσης είδα κάτι πολύ ωραίες μεζέδες που βγήκανε πριν. Ναι. Ζομεζέδες, τα μωράκια μας είναι αυτά. Ουζομεζέδες, πολλά μικρά πιατάκια. Και επιλέγει ο πελάτης ό,τι θέλει. Και επιλέγεις ό,τι θέλεις και έχεις μεγάλη ποικιλία. Μεγάλη. Και αυτό που είδες ήταν ένα μικρό μέρος. Ένα μικρό μέρος. Τόσο και άλλα, τόσο και άλλα, τόσο υπάρχουν. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Να σας ευχηθώ καλές δουλειές, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και να κάνετε έτσι πάντα υπέροχα πράγματα. Και εμείς εδώ ευχαριστούμε που ήρθατε. Και, θα ξανάρθουμε, μόνο μπροστά μας. Ναι. Στην γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάντα καλές εκπομπές και ιδιωτικές. Τελευταίος μας σταθμός για σήμερα είναι το Οφρίνιο, που βρίσκεται στη δυτική άκρη του νομού Καβάλας. Συνορεύει βόρεια με τον νομό Σερών, με όριο τον ποταμό Στριμώνα και το Παγκαίο Όρος. Ανατολικά με τα χωριά Γαλιψό, Ορφάνη και νότια έχει την καλύτερη παραλία του κόλπου, την παραλία Οφρινίου ή αλλιώς Τούζλα. Ο πληθυσμός 1.100 κάτοικοι στο Οφρίνιο και 412 κάτοικοι στην παραλία, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Οι κάτοικοι του ασχολούνται με τον τουρισμό, την αλιεία και τη γεωργία με κυριότερα προϊόντα τα αμύγδαλα, ελιές, σταφύλια και τσίπουρο. Εκεί μας περίμενε μια μεγάλη και ζεστή παρέα.
Κυρία Δίνα, λοιπόν, τι κάνουμε, τι μαγειρεύουμε. Θα μαγειρέψουμε αρνάκι παρδουσέκο. Με κασμά, το λέμε εμείς κασμά, το γλυκό τραχανά. Γλυκός τραχανάς. Γλυκός τραχανάς, ωραία, κασμάς. Και με ριζάκι. Γιατί εμείς δεν τρώγαμε κασμά τα παιδιά και τα ψήφαμε με ριζάκι. Για να γνωρίζετε. Τους παππούδες για να έχουν και τα παιδιά και τα εγγόνια να τρώνε όλα. Τι καλά που ήταν τότε, είδατε. Δηλαδή πήγανε να από το τότε ήταν σαν καφέλα. Βέβαια, βέβαια. Γιατί τα παιδιά με αυτό το γλυκό τραχανά που λέμε το κασμά δεν τρώγανε τα παιδάκια. Δεν τρώγανε μόνο το πλάτο τα παιδιά. Μάλιστα, πάμε να δούμε. Γιατί και εγώ από νομική δεν τρώγαμε. Εμείς τρώμε όλα, δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα θα τρώμε και εμείς όλα. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Ωραία. Να το κάνουμε. Να σου το κάνουμε χωρίς να πάρουμε φωτιά. Ναι, ναι. Γιατί θα μας πει και την καθιστέ. Το λάδι μας. Λαδάκι. Λαδάκι. Ωραία. Λαδάκι από το χωριό. Και χωρίς το βάλαμε. Ωραία. Εγώ είμαι ο βοηθός σας, ό,τι θέλετε, μου λέτε. Και είμαι εδώ για να σας βοηθάω και να βάζω ό,τι θέλετε μέσα. Ωραία. Ρίξουμε το κρεμμυδάκι. Κρεμμυδάκι. Να πας να μαγειρέψεις. Το σουτάρουμε. Κρεμμυδάκι. Κρεμμυδάκι. Λίγο να σουταριστεί. Θέλω να μαραθεί λίγο το κρεμμυδάκι. Θέλω να μαραθεί. Να καβουρδιστεί ο κρεμμυδάκι. Να καβουρδιστεί. Εμείς οι παλιοί. Το σουτάρουμε. Από το φαγητό που μας έρχεται. Τώρα το μαγειρεύουν όλοι, το μαγειρεύουν στην πατρίδα και εδώ στο χωριό. Είναι δηλαδή. Είναι κάθε Πάσχα το έφτιαχνα. Mm-hmm. Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Την πρώτη μέρα έκανε σούβλα, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα ανέβαλε τους φούρνους στο χωριό και το φτιάχναμε. Το συνεχίζανε ελαφριά δηλαδή το Πάσχα, ναι. Ωραία. Κατσικάκι, αρνάκι. Και κατσικάκι, αρνάκι. Ωραία. Ναι, ρίχνουμε και τον άνοιγμα. Αυτά είναι τώρα υλικά που βάζουν μυρωδιές μέσα στο φαγητό μας, ε. Για το φαγητό, ναι. Ωραία. Να βάλουμε δίπλα να γίνει και το κατσικάκι όμως. Να το βάλουμε να γίνει. Ωραία. Για να τα κάνουμε όλα μαζί. Λαδάκι και εδώ. Λαδάκι. Λαδάκι του χωριού. Εντάξει, εδώ έχουμε απ' όλα. Έλα να κατέβω εγώ το κρεμμύδι σιγά σιγά που μας κάνει αυτό που μας κολλήσει κάτω. Θα να το κάψουμε. Έχουμε την άψογη συνεργασία με την κυρία Αντινά. Θα σταματάς να μαγειρεύεις όπως... Θέλω αυτό ακριβώς. Αυτό, το καλύτερο. Το καλύτερο και πιο υγιεινά πάντα, ε. Λοιπόν, πάμε. Θα βάλουμε... Να σοκάρουμε λίγο και το κατσικάκι. Ωραία. Το άρμα έχει μόνο κατσικάκι. Και θα την κρόβουμε το κατσικάκι. Το αρνάκι το σοτάρουμε για να κάνει μια... Και να είναι και νόστιμο και να μείνουν και τα υγρά του μέσα και να μην φύγουν στο ψήσιμο. Γεύση θέλουμε πάντα. Δίνουμε γεύση με όποιον τρόπο μπορούμε και με μπαχαρικά που χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούμε πλέον. Πιπέρι, αυτά θα το κάνουμε στη φωτιά. Σήμερα με τη φωτιά έχουμε ένα θέμα, ε. Μας έχουν ματιάξει. Τι έγινε. Επειδή είναι το φορβά. Αλλά μαγειρεύανε με ξύλα. Να το είναι μικρή, με ξύλα μαγειρεύανε. Δεν δίνει καλύτερη γεύση το ξύλο και η φωτιά. Δηλαδή, σε σχέση με το μάτι που είναι το ηλεκτρικό. Καμία σχέση το μάτι. Αυτά είναι... Αυτά είναι όλοι το καλύτερο. Ό, το καλύτερο, πιο αργό, πιο αργό ψήσιμο. Ρίξουμε και λίγο, να γραφήσουμε λίγο το κρεατάκι. Ωραία, το αλατίζουμε. Την ώρα που το μαγειρεύουμε και το πιπεράκι. Και το πιπεράκι. Για να δίνουμε όλα νόστιμα. Ωραία. Του δίνουμε λίγο τον χρόνο του κι αυτό. Λέμε, έχουν τον χρόνο του, θα το σοφάρουμε. Γιατί δίνουμε το στεγγάζι. Γίνονται γρήγορα. Γίνονται και πιο γρήγορα. Ναι. Έχουμε και φωτιά. Κάνουμε και φωτιά για να... Είναι το φλαμπέ αυτό που κάνουμε. Ναι, ναι. Είναι αυτό που κάνουμε. Το ούζο και παίρνει το ούζο ή το αλκοόλ γενικότερα και βάζει φωτιά. Ωραία. Μ' αφήσετε μόνο μου να παλεύω με τις φωτιές. Αλλά είναι με τις φωτιές. Ωραία. Που σοτάραμε καλά το αρνάκι. Ωραία, να πάρει χρώμα από παντού. Χρώμα από παντού.
Το βγάζουμε. Σιγά, μην τα ούμε. Θέλει προσοχή. Να μην το χαρώ, εσύ για μικρές εδώ. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε μέσα στη γάστρα. Στη γάστρα το αρνάκι. Δηλαδή, πραγματικά να κάνεις αυτό το αρνάκι στη γάστρα με ξύλα. Εντάξει, πολύ καλό. Ναι. Πολύ καλό. Το χυμό θα σας φτιάξω, γιατί έχω σόμπα με ξύλα. Να πείτε να σας φτιάξω με ξύλα. Να ξέρετε, εμάς είναι. Στη γάστρα πάρα πολύ ωραία. Μην μας υποσχεθείτε κάτι. Να ξέρετε ότι θα έρθουμε. Το υπόσχομαι και θέλω να έρθω. Γιατί εμείς θα έρθουμε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε από εκεί. Έχουμε αυτό το κρεμμυδάκι τους, εμείς θα το... Το έζησα εγώ αυτό, ναι. Απλώς θα ρίξουμε... Ποιο? Το μισό να το ρίξουμε εδώ, κάτσε. Για να κάνουμε το μισό με το ριζάκι. Οκ. Και το μισό με το γκασμά που λέμε εμείς. Α, το είναι. Ωραία. Εσύ ανακάτευε αυτό. Εγώ έχω εδώ. Μπράβο. Τέλεια. Και εγώ οπότε... Και το κασμάι, αυτό το γλυκό τραχανά, το κρατήσαμε και το ζουμάκι που το τσιγαρίσαμε. Το σοτάρμε, ναι. Το σοτάρμε και αυτό πάλι μέσα. Δεν αφήνει τσιγκ. Να το πιπερώσουμε λίγο κι αυτά. Ναι, ρίξτε και λίγο πιπεράκι. Να γίνουν πιο νόστιμα. Και λίγο αλατάκι. Και ό,τι άλλο μπαχαρικό τώρα θέλετε εσείς και τη φαντασία σα. Και τσίντερ και κουρκουμά και ό,τι θέλετε. Κουρκουμά. Ωραίο. Τζίντζερ, μ' αρέσει. Φέρτε το νεράκι, όσο εμείς τσιγαρίζουμε αυτά. Έχουμε πολύ καλή παρέα, θα τις δείτε μετά. Λοιπόν, νεράκι. Να το είναι το νεράκι σε μένα με το ριζάκι. Ρίξτε το νεράκι και σε εσάς. Σε μένα το νεράκι. Ωραία. Αφού το ετοιμάσουμε. Το ρίχνουμε μέσα στη γάστρα. Το ρίξουμε. Το ρίχνουμε, βεβαίως. Το μισό θα ρίξουμε από εδώ. Τον κασμά. Η κυρία Ντίνα φτιάχνει δύο επιλογές. Δύο και για τα εγγόνια και για. Και για τους πιο μεγάλους. Για όλους. Για όλους, λοιπόν. Έτσι όπως μάθαμε από τους γονείς μας, θα συνεχίζουμε. Και όχι μόνο και για ποικιλία. Ναι, για ποικιλία. Ωραία. Λίγο πιπεράκι να νοστιμήσω πάνω έτσι. Πόσο νοστιμιά πια. Νοστιμιά, το πιπέρι είναι νόστιμο. Και αυτό θα το... Ωραία. Το κλείνουμε. Στο φούρνο. Φεύγει, πάει στο φούρνο. Και πόση ώρα θέλει ψήσιμο αυτό. Αυτό θέλει 2-2,5 ώρες. 2-2,5 ώρες. Άρα πόσο μεγάλα είναι τα κομμάτια. Βεβαίως. Μισό αργή θέλει 3 ώρες. Ναι, βεβαίως. Ωραία, αυτό πάει στο φούρνο. Πάμε στο φούρνο. Και εφόσον πάμε στο φούρνο, θέλουμε και γλυκό, μετά το φαγητό. Οπότε πάμε. Το φαγητό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μετά το φαγητό πάντα έχουν το γλυκό. Ωραία, οπότε πάμε μαζί στο φούρνο και έρχομαι να κάνουμε το γλυκό μέχρι να γίνει αυτό. Ναι, δεξιά-αριστερά. Από εδώ. Δικό μου σύλλογο. Λοιπόν, και όσο ψήνεται το φαγητό μας στο φούρνο, πρέπει να κάνουμε και ένα γλυκό παραδοσιακό με την κυρία Σεβαστή. Τι είναι το γλυκό μας? Λοιπόν, το γλυκό μας λέγεται μπλακέτα. Μπλακέτα. Είναι παραδοσιακό που το έφεραν οι γιαγιές μας, ας πούμε, από την Μικρά Ασία, από το Ρέγγιουι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μπλακέτα είναι φύλλο, το ανοίγουμε φύλλο, το βάζουμε στο φούρνο ή το ψήνουμε στα κάβουνα, όπου θέλει ο καθένας. Και μετά κάνουμε το σιρόπι, το σιροπιάζουμε, μπόλικα αμύγδαλα στο φρύνιο, το πανίζουμε ψημένα, μπόλικα αμύγδαλα και το ωραία. Ασπαλίζουμε από πάνω. Λοιπόν, να δείξουμε την εκτέλεση πώς γίνεται. Πώς γίνεται, όταν λοιπόν, λέμε στα κάρβουνα, βάζουμε τα μεγάλα, τα ψιά εκείνα, τα έχουμε δει και σε παλιότερες εκπομπές αυτά. Ναι, τα μεγάλα. Και το βάζουμε την πίτα, ψήνουμε τη μέρια. Λέμε ντε ρουσίνια. Νομίζω έτσι τα ξέρω και εγώ, δεν το θυμόμουν. Το λένε αλλού σινή. Σινή, ναι. Εμείς το λέμε στην Ρουσίν. Έτσι άκουγα τη γιαγιά μου και τη μάνα μου, γιατί έχω και το όνομα της γιαγιάς της Μικρασιάτσας. Σεβαστή. Και επίσης έχω να σας πω ότι εκεί η πίτα γίνεται καταπληκτική. Τέλεια. Λοιπόν, αλευράκι. Ρίχνουμε το αλευράκι. Βάζουμε μισό κουταλάκι μπέικιν. Μπέικιν για να φουσκώσει. Ναι. Και είναι τα χρόνια βάζαν και σόδα, αλλά εμείς τώρα ναι. Που είναι ωραία του για να φουσκώσει. Γίνεται λίγο τραγανό το φύλλο. Πιο τραγανό, βέβαια. Okay. Πάμε το αλατάκι, βέβαια. Οπότε η σόδα ή μπέικιν, ό,τι θέλετε εσείς. Το αλατάκι. Το αλατάκι θα σας το βρω εγώ κάπου. Ναι, κάπου πρέπει να το έχω. Στο τραπέζι. Ε?
Ναι, εδώ το βλέπετε. Λοιπόν, λίγο αλατάκι. Αλεύρι, μπέικιν, αλάτι. Ένα κιλό αλεύρι. Με μία κοφτή κουταλίτσα μπέικιν. Ωραία. Μία κοφτή κουταλίτσα αλάτι. Αλάτι. Λοιπόν, εδώ έχουμε χυμό πορτοκάλι, 1,5 ποτήρι του νερού, χυμό όμως. Φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Χυμό. Ωραία. Και ένα βιτάμ, την πλάκα, ένα βιτάμ. Την κλασική. Που το έχουμε λιώσει. Το αφήνουμε λίγο να κρυώσουμε καούμε κιόλας. Ναι, βέβαια, προπαντός. Και το βάζουμε μέσα το κουτιράκι μας. Πώς θα ανοίξουμε φύλλο, που θα μάθουμε να το ανοίγουμε σήμερα το φύλλο εμείς και όχι μηχανές. Τώρα θα σε βάλω, εμείς την αφήνουμε. Θα μάθουμε, είπα. Ωραία, ωραία. Δέχομαι. Λοιπόν, τώρα τα χέρια πλημμένα είναι, τώρα θα το ζυμώσουμε. Ζυμώνουμε. Λοιπόν, ζυμώνουμε και μέχρι να ζυμώσουμε για να το βγάλουμε έξω εδώ, να απλώσουμε το αλεύρι για να ανοίξουμε φύλλο, θέλω να πάμε να δούμε την κάρτα για τα μεταλλικά από, το πρωί, από την προηγούμενη συνταγή που ψήνεται. Ναι. Επιστρέφουμε για να δούμε και την επόμενη κάρτα μετά. Πώς θα ξέρουμε να κάνουμε το γλυκό. Πάμε. Έτσι είναι, παιδιά. Για το αρνάκι με γλυκό τραχανά ή αλλιώς κασμά θα χρειαστούμε λάδι, φρέσκο κρεμμύδι, αρνάκι ή κατσικάκι, άνηθο, τραχανά ή ρύζι ή πιλάφι. Ωραία. Λοιπόν, σημειώσατε και θα σημειώσετε και την επόμενη, οπότε να είστε έτοιμοι και σε εγρήγορση και με στυλό και χαρτί. Και όσοι δεν προλαβαίνετε να σημειώσετε τη συνταγή, μπαίνετε στο ίντερνετ, στο YouTube, αναζητάτε τις συνταγές μας και τις βρίσκετε εκεί όλες αναλυτικά. Λοιπόν, τώρα. Να, ήρθανε οι βοηθοί. Η καλύτερη βοηθή. Λοιπόν, θα αρχίσουμε τώρα. Είμαστε σε διαδικασία. Θα λίγο λαδάκι. Ωραία. Αλλά θέλω το κατσαρολάκι που έκανα στο κουτί. Βάζουμε λαδάκι δηλαδή. Εδώ ναι. Βέβαια. Ναι. Λίγο όμως. Ναι. Όταν θα ανοίξουμε τα φύλλα και γεμίσουμε το ταψί, πρέπει να κάψουμε λίγο λαδάκι, ναι, για να τζιτζιρίξουμε από πάνω το φύλλο. Να ρίξουμε πάνω από το φύλλο καμένο λαδάκι. Ένα καυτό λαδάκι. Τώρα, παιδιά, θα δείτε λίγο, αλλά είναι λίγο χρονοβόρο. Δεν πειράζει. Το καλό πράγμα πάντα αργεί να γίνει. Ναι, είναι αυτό. Λοιπόν, 2 λεπτά να βάλω το κατσαρολάκι. Το κατσαρολάκι να βάλουμε λαδάκι. Βάζουμε τρόπο να βάλουμε αυτό το φύλλο. Οι βοηθοί θέλουμε να έρθουν εδώ. Πάμε. Λοιπόν, τώρα αρχίζουμε το φύλλο. Για να μάθουμε να ανοίγουμε φύλλο, λοιπόν. Αυτό το βάλω το πράγμα, γιατί είμαι και στο αριστερό, το χέρι μου βολεύει περισσότερο. Και εγώ αριστερό χειράς. Ναι. Ωραία. Θες να σε δώσω ένα τέτοιο. Θέλω, τι. Αφού μου είπατε να μου μάθετε, τι, εγώ έτσι. Φουρμαρόξυλο, το ξέρεις το φουρμαρόξυλο. Φαντάζομαι είναι αυτό, ε. Ναι. Ωραία. Τι το λέμε, ή φουρμαρόπινα ή φουρμαρόξυλο. Ωραία. Κάνω ό,τι κάνετε. Ναι, βέβαια. Το αλεύρι θα το πιλήσω. Το αλεύρι το έχω εδώ πέρα πίσω. Εδώ. Ορίστε. Κι εγώ λίγο θέλω. Ναι. Λοιπόν. Θέλουμε λεπτό φύλλο να κάνουμε τώρα. Αν θέλουμε και. Κτηνογραφία του. Εντάξει. Μην περιμένετε πολλά από μένα, αλλά θα το προσπαθήσω. Προσπάθεια, αρχίστε. Ωραία. Μετά από μένα όμως, γιατί δεν είναι. Μετά, περιμένω. Εγώ τώρα κλέβω κινήσεις. Ωραία. Έχουμε και τις μουγούλες να κάνουμε. Είναι στο χωριό. Ναι. Και πόσα φύλλα τώρα πρέπει να ανοίξουμε για να το, για να κάνουμε αυτό το γλυκό. Είναι. Δεν μπορώ να το υπολογίσω όσα πάρει το ταψί. Μπορεί να το κάνει και όλη τη ζύμη. Όλη τη ζύμη, ναι. Όλη τη ζύμη. Εντάξει. Ανάλογα το μέγεθος του ταψιού, αλλά αυτή η δόση δηλαδή είναι και τα υλικά που είναι.
Γιατί αν είδες, δεν βάλαμε καθόλου νερό. Μόνο ναι. Το πορτοκάλι και που, το φυτά. Που το πορτοκάλι, ακόμα και τώρα που είναι έτσι η ζύμη, δεν έχει ψηθεί. Μυρίζει πάρα πάρα πολύ ωραία. Ναι. Είναι ωραία γεύση η ζύμη. Ωραία μυρωδιά στη ζύμη. Μην στεναχωριέστε. Κυρία Σεβαστή, το φύλλο έγινε έτοιμο. Τέλειο. Τώρα. Ωραία. Να το βάλουμε μέσα στο ταψί. Το βάζουμε στο ταψί, το κόβουμε. Κόψουμε λωρίδες. Ωραία. Ωραίο χρώμα, ωραία μυρωδιά. Είμαι σίγουρος και ωραία γεύση. Θα τη δοκιμάσετε, παιδιά, όταν θα το ψήσουμε μετά. Όταν έχει χρώμα και μυρωδιά, η γεύση είναι σχεδόν σίγουρη. Αρχίζουμε από το σαλίγκαρο, έτσι. Ωραία, τα κόβουμε δηλαδή. Ναι, τα κόβουμε σε λωρίδες, τα σουρώνουμε. Τα σουρώνουμε έτσι και τα κάνουμε σαν σαλιγκαράκι γύρω-γύρω. Αυτό εδώ είναι. Ναι. Ωραία. Για να βλέπουμε καλύτερα, να ξέρουμε τι κάνουμε. Α, μάλιστα. Μου, εγώ κανονίζω, κάνετε τη δουλειά σας εσείς. Ωραία. Και μετά λοιπόν ανοίγουμε και το επόμενο φύλλο και συνεχίζουμε κανονικά, έτσι όπως κάνουμε δηλαδή αυτό. Συνεχίζουμε, ωραία. Λοιπόν, μέχρι να μάθω εγώ να ανοίγω φύλλο και να δω πώς γίνεται, εσείς δείτε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε σε λίγο. Για την μπλακέτα θα χρειαστούμε αλεύρι, μισό κουταλάκι μπέικιν ή σόδα, μισό κουταλάκι αλάτι, 1,5 ποτήρι φρέσκο χυμό πορτοκάλι και μία πλάκα βιτάμ. Ωραία, τα βάλαμε γύρω-γύρω με τη διαδικασία που είπαμε. Ναι. Και έχουμε κάψει λαδάκι. Κάψαμε λαδάκι, γιατί όπως είδαμε ότι λίγο λαδάκι βάλαμε στο ταψί, δεν χρειάζεται, γιατί θα ρίξω πάνω. Τώρα, θα πρέπει να είναι πολύ καυτό το λάδι. Α, το καίμε αρκετά δηλαδή το λάδι. Ναι, ναι. Ωραία. Και το περιχύνουμε, τζιτζιρίζει. Ναι. Αυτό γιατί το κάνουμε? Αυτό γίνεται πιο τραγανό και δεν λασπώνει. Αχα, γίνεται τραγανό το φύλλο. Το φύλλο και δεν λασπώνει μετά με το σιρόπι που θα ρίξουμε. Ωραία, και το τρώμε το τραγανό είναι ακόμα πιο νόστιμο. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο να πάει στο φούρνο. Ωραία, μπαίνει στο φούρνο. Πόση ώρα περίπου το ψήνουμε αυτό στο φούρνο? Κοίταξε να δεις. Τώρα η θερμοκρασία είναι, εγώ επειδή έχω αντιστάσεις η κουζίνα, στους 200 με πάνω κάτω. Στις αντιστάσεις. Τώρα, κάνα 40 λεπτό. Κάνα 40 λεπτό. Με το μάτι. Και 50 λεπτά με το μάτι. Το βλέπεις όταν σ' αρέσει το χρώμα. Έξω. Το βγάζεις, βλέπεις από κάτω με ένα μαχαίρι. Αν έχει ψηθεί καλά από κάτω. Και αν δεν έχει ψηθεί, το βάζεις και στο πάτο της κουζίνας. Κάτω-κάτω για να γίνει πιο γρήγορα. Και να μην σαρπάξεις. Ωραία. Και το σιρόπι πρέπει να είναι κρύο. Κρύο να είναι βρασμένο είτε από βραδύ όταν προγραμματίσει να κάνει αυτό το γλυκό, ή να το κάνει το πρωί και το μεσημέρι να κάνει το γλυκό. Είναι κρύο το σιρόπι. Ζεστό γλυκό, κρύο σιρόπι ναι. Πάντα. Όπω το βγάζουμε από το φούρνο και βράζει, κουχλάζει, παίρνουμε το κρύο το σιρόπι και το περιχύνουμε και μετά έχουμε τα αμύγδαλα, τα καρύδια και τα ρίχνουμε πάνω. Τα πασπαλίζουμε πολύ και ωραία. Τα αφήνουμε κανένα δυο ώρες να κρυώσει το γλυκό ναι. Και μετά το κόβουμε. Θα δείτε, παιδιά, στη συνέχεια. Ωραία, ωραία. Εγώ το φαντάστηκα και χωρίς σιρόπι με μέλι από πάνω. Ό, ό,τι θες. Πολύ... Μέσα στο σιρόπι θα μπει, θα δεις μέλι. Θα... Α, εντάξει. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο να το πάμε στο φούρνο. Πάμε στο φούρνο αυτό και ετοιμάζουμε σιρόπι τώρα. Τώρα θα βάλουμε το σιρόπι να βράσει. Πάμε φούρνο για να κάνουμε σιρόπι. Α, θα Σύλλογος Γυναικών Οφρηνίου, φιλόξενων γυναικών Οφρηνίου, θα πω εγώ. Ωραία. Καταρχήν να πούμε για τα φαγητά που έχουμε κάνει, που έχετε κάνει. Είναι αυτά που είδαμε τις συνταγές πριν, αλλά έχετε και άλλα που έχετε κάνει εδώ. Τι έχουμε, τι θα δοκιμάσουμε.
μια σπανακόπιτα γυριστή. Την κάνουμε και αυτή που είναι γυριστή. Αυτό που λέμε στα κάρβουνα που το κάνουμε. Στα κάρβουνα, ωραία. Είναι πάνω κάτω. Έχουμε τους κολοκυθανθούς. Το αγαπημένο μου. Τα αγαπημένα σου. Κολοκυθανθούς τηγανιτούς. Ακόμα καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία. Α, για σήμερα έχουμε πολλές ποικιλίες. Και τυροπιτάκια. Και τυροπιτάκια. Αυτά είναι. Υπέρ αρκετά για σήμερα. Μια χαρά είναι. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Έχουμε πολλές ποικιλίες. Να πούμε μερικά πράγματα για το σύλλογο. Τα σπίτια Φωτεινή. Μεγάλη ιστορία. Πολλές δραστηριότητες που είχατε και συνεχίζετε να έχετε. Και πείτε θέλουμε μας. Να τις αυξήσουμε περισσότερο. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Φαίνεται, έχετε όρεξη πάντως που το κάνετε. Έχουμε πολύ όρεξη. Mm-hmm. Αν και το χωριό μας είναι απομακρυσμένο από αστικά κέντρα, όπως mm-hmm. είναι η Καβάλα, Δράμα, Σέρες. Και προσπαθούμε εδώ στον τόπο μας να καλλιεργήσουμε την παράδοση mm-hmm. και να την μεταφέρουμε και στις επόμενες γενιές, όπως τις συγκληρονομήσαμε εμείς από τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας και τις κρατάμε με νύχια και με δόντια πριν, ας πούμε, γιατί ναι, η καιρή είναι δύσκολη. Mm-hmm. Θέλουμε να τα μεταφέρουμε και στα παιδιά μας. Στις νεότερες γενιές. Στις νεότερες γενιές, ναι. Οπότε για να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνατε εσείς και να ζουν αυτά τα πράγματα που ζούσατε. Ο σύλλογός μας είναι από το 1996, ενεργός. Έχει γύρω στα 150 μέλη. Mm-hmm. 150 μέλη. 150 μέλη, ναι. Mm-hmm. Απλώς αυτή τη στιγμή όλοι είμαστε σε φόρτο εργασίας λόγω ότι το χωριό μας έχει ελιές, mm-hmm. σταφύλια, αμύγδαλα και η εποχή αυτή είναι ότι είμαστε σε οργασμό. Ναι, 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 είστε γεμάτοι. Γεμάτοι, ναι, 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 βεβαίως. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε το σύλλογο ενεργό. Mm-hmm. Οι δράσεις μας αποτελούνται από δύο χορευτικά τμήματα, το ένα παιδικό και ένα των ενηλίκων. Έχουμε τη χοροδία μας, η οποία αποτελείται και αυτή από γύρω στα 25-26 άτομα, mm-hmm. Με δράσεις συνήθως στους καλοκαιρινούς μήνες, όπως και το χορευτικό μας, δηλαδή σε εκδηλώσεις που γίνονται εδώ μέσα στο νομό και εκτός νομού. Ωραία. Οι δράσεις υπόλοιπες είναι ότι κάθε ετήσιες δηλαδή, έχουμε τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου που mm-hmm. είναι 23 Απριλίου και τη γιορτή του Αγίου Θεοδόρου που είναι 1η Αυγούστου. Ο Άγιος Θεόδωρος είναι Δαρδανελιώτης, τον έχουμε φέρει από την πατρίδα, τον mm-hmm. Αίγιο και τη μνήμη του τιμάμε στις 1 Αυγούστου με εκδηλώσεις 2 Αυγούστου. Ναι. Με εκδηλώσεις, με παραδοσιακά χορευτικά τμήματα, με φαγητά, χορό, μουσική. Κάνετε και τα Χριστούγεννα το δέντρο που ανάβετε. Ναι, τα Χριστούγεννα ναι, είναι άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες τις αφιερώνουμε στην τρίτη ηλικία. Καλούμε εδώ την τρίτη ηλικία, δηλαδή τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους γονείς μας. Τους λίγο μεγαλύτερους, όχι παππούδες. Ναι, 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 ναι. Τους παππούδες λέμε γιατί υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο παππούδες. θέλουμε να τους θυμίσουμε έτσι, να τους δείξουμε ότι τους σκεφτόμαστε, επειδή δεν είναι παραμελημένοι. Και αυτό με τις εκδηλώσεις εδώ, με τη χοροδία, με γλυκά, με δέσματα. Επίσης είναι το παιδικό πάρτι που κάνουμε, mm-hmm. με κλόουν, με τραγούδια, μουσική, με δωράκια στα παιδιά. Πολύ ωραία. Και εκδηλώσεις το άναμα του δέντρου, mm-hmm. με παραδοσιακά τραγούδια. Και επίσης η γιορτή της... Ναι, πριν φτάσω εκεί, mm-hmm. επειδή είμαστε στο Χριστουγεννιάτικο. Σας πήγα εγώ στα Χριστουγεννιά κατευθείαν, ναι. Στα... Θέλω να πω ότι γίνονται και φιλανθρωπικές... Εκδηλώσεις διάφορες, ναι. Επισκεφτόμαστε διάφορα ιδρύματα mm-hmm. ή ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ας πούμε, από προσωπικά είδη, φαγητά, οτιδήποτε είναι αυτά. Οτιδήποτε έχουν ανάγκη, ναι, προσπαθείτε να βοηθήσετε. Ναι, σε ιδρύματα, σε νοσοκομεία, mm-hmm. σε ανθρώπους, σε γυροκομεία, ναι. Mm-hmm. Και εδώ στην περιοχή μας, δηλαδή μην πάμε μακριά, ναι. Στους κοντινούς μας εδώ. Βέβαια. Πρώτα έτσι πρέπει να κοιτάμε τους κοντινούς, ναι, και μετά ναι, να συνεχίζουμε στους επόμενους. Έτσι ακριβώς. Επίσης, είναι η γιορτή της μητέρας, καθιερωμένη mm-hmm. πάντα, εδώ, στην αίθουσα του συλλόγου μας. Τιμάμε τις μητέρες με ομιλίες, φέρνουμε γιατρούς mm-hmm. που μας κάνουν κάποια αναφορά σε διάφορες ασθένειες, όπως είναι το Αλτσχάιμερ, που αυτή την εποχή mm-hmm. είναι λίγο σε έξαρση. Mm-hmm.
Μετά έχουμε τη γιορτή της γυναίκας, πάλι αφιέρωμα στη γυναίκα, σαν σύλλογος γυναικών που είμαστε όπως δείχνουμε. Βέβαια, αν δεν γιορτάσεις τη γιορτή της γυναίκας και της μητέρας. Ωραία. Και πολλές εκδηλώσεις που γίνονται μέσα στο χρόνο. Ναι, οι δράσεις μας είναι αρκετές μέσα στο χρόνο. Και αυτό το οφείλουμε στις προσπάθειες όλων των γυναικών. Mm-hmm. Αυτό είναι, θέλω να το πω και να ευχαριστήσουμε όλες τις γυναίκες εδώ, εκτός από τα μέλη που είναι, ας πούμε, υπάρχονται τα 150, υπάρχουν και κάποια άλλα μέλη, άτομα δηλαδή, που προσφέρονται. Που βοηθάνε σε όλο αυτό. Ναι, ναι, που βοηθάνε σε όλο αυτό και τους ευχαριστούμε. Επίσης, να ευχαριστήσουμε το Δήμο μας. Βεβαίως. Την Κοινοφελούς, την κυρία Όλγα, γιατί πάντα συντρέχει, ας πούμε, στις ανάγκες μας, σε ό,τι χρειαστούμε. Αυτά θέλω να πω. Καταρχήν, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά τα φαγητά, τα υπέροχα, για την υπέροχη παρέα και έτσι την αίσθηση αυτή. Ναι. Είστε πάρα πολύ ζεστές δηλαδή όλες, έτσι, και φιλόξενες. Το ναι. Φρύνιο φημίζεται για τη φιλοξενία του, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε πρόσφυγες και λόγω ότι οι παππούδες μας που ήρθαν εδώ βρήκανε φιλόξενο το μέρος, εγκατασταθήκαν εδώ, τους περιθάψανε, ας πούμε, οι ντόπιοι που ήταν εδώ με αγάπη. Και αυτό θέλω να το εξωτερικεύσουμε και εμείς, δηλαδή να ανταποκριθούμε σε αυτή τη φιλοξενία. Και τόσα χρόνια που είναι εδώ πάντα το Φρύνιο, πιστεύω ότι έχει αναδείξει τη φιλοξενία. Εμείς το νιώσαμε. Εμείς το νιώσαμε και καλά κάνετε και να το περάσετε και στους νεότερους αυτό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα δοκιμάσουμε όλα τα φαγητά. Φυσικά. Θα φάμε. Ταξίδια στις γεύσεις τέλος. Εμείς θα λέμε στο επόμενο επεισόδιο για να μπορέσουμε να φάμε. Ωραία. Under sunny skies, looking in your big brown eyes. Time goes by, but my heart stays true. And every smile you give, your love it shines right